προλαβαίνετε να γιορτάσετε. Θα κερνάει και την Τρόικα. Να κεράσει κάτι την Τρόικα, δεν μπορεί κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω γιατί είστε και σε κάτι. Λίγο να μαλακώσει. Τις επαφές με την Τρόικα και με όλους τους θεσμούς κάνει βασικά το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Έτσι. Σωστά. Άρα εμείς με το Υπουργείο Οικονομικών κάνουμε επαφές. Εσείς τώρα. Ναι, αλλά έχετε ένα κενό όμως. Ακριβώς, υπάρχει ένα κενό το πιέζει η Τρόικα. Τι γίνεται με εσάς, τι θα κάνετε. Μια κρεμότητα. Είχατε υποχρέωση να κόψετε λεφτά. Και επιμένουν σε αυτό το κομμάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαπραγμάτευση εξέλιξη. Mm. Ας συναφήσουμε λοιπόν σε Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Εμείς τι κάνουμε. Όχι, να την αφήσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών τη διαπραγμάτευση, αλλά να μας πείτε όχι, και εσείς. Όχι, συμμετέχουμε όχι, σε άλλο αυτή λέω, την έννοια. Εσείς ως Υπουργείο, για του Υπουργού δεν έχει σημασία, no. Ως Υπουργείο, είχατε δεσμευτεί ότι θα φέρετε τα ισοδύναμα. Τα ισοδύναμα που λέμε, τα περίφημα ισοδύναμα. Τα ρημάδια. Δεν είχα βρεθεί και κωδικά. Τα ρημάδια που λέμε. Υπάρχουν αυτά τα ισοδύναμα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, να σου πω τι κάνουμε εμείς. Και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που και οι πιστωτές και εμείς πρέπει να την κάνουμε. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα. Το βασικό ζήτημα για μένα είναι οι μεταρρυθμίσεις. Να παράγουν ένα εξυγχρονιστικό αποτέλεσμα. Διαρκείας. Mm-hmm. Διαρκείας. Δηλαδή η λογική ότι κάνουμε μεταρρυθμίσεις για το, με το κόψιμο δια της περικοπής. Δεν έχει συνέχεια. Όχι απλώς δεν έχει συνέχεια. Πάρτε το στο εξής. Αν κάνεις περαιτέρω περικοπές στους χάμηλους συνταξιούχους, στα χαμηλά εισοδήματα, σε μια σειρά κόσμο, mm-hmm. πού θα σου χτυπάει κόκκινο. Θα σου χτυπάει κόκκινο στην ιδιωτική κατανάλωση. Όταν θα σου χτυπήσει κόκκινο στην ιδιωτική κατανάλωση, τι θα σου βγει πρόβλημα στους φόρους. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Δεν λέω ότι πρέπει να κάνει μια εξυγχρονιστική. Είναι ένα καπαλού. Άρα, τι πρέπει να κάνεις, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τι κάνουμε εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παίρνουμε κωδικό-κωδικό τα έσοδα και τα έξοδα. Παίρνουμε τη γενική αντίληψη του τι πρέπει να κάνουμε, ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο στρατό. Σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις που μπορούν να εξασφαλίζουν την αποτροπή, δηλαδή την ασφάλεια της χώρας. Αυτό που είναι και η δουλειά του. Και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο ένα, τι μπορούμε να κάνουμε στο άλλο και κατά τον τομέα των εσόδων, για παράδειγμα αξιοποίηση της περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, και στον τομέα των εξόδων, ποιες είναι οι παθογένειές μας. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, που το ξέρουν βεβαίως και οι αξιωματικοί, αλλά. Έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ποσό αρκετά μεγάλο, το οποίο δαπανάμε, ορθώς δαπανάμε ως τώρα, που αφορά τις μεταθέσεις. Μάλιστα. Τις ετήσιες μεταθέσεις. Μπορούμε, αλλάζοντας το στυλ των μεταθέσεων, να κερδίσουμε κάτι, να διαμορφώσουμε μια καλή κατάσταση και στους ίδιους τους αξιωματικούς, οι οποίοι κάθε δύο χρόνια, με συγχωρείτε για την έκφραση, παίρνουν τα μπογαλάκια τους και την οικογένειά τους μαζί και πηγαίνουν σε άλλο μέρος. Έχει αυτό σχέση με τον τρόπο που είναι διατεταγμένος από μια μεριά η δύναμη των ενόπλων δυνάμεων. Έχει σχέση. Έχει σχέση με τις ειδικότητες. Έχει σχέση. Έχει σχέση με το που έχουμε πολλά όπλα και που έχουμε λιγότερα όπλα και πρέπει να τα ενισχύσουμε. Έχει σχέση. Αυτό μπορεί να σου παράγει δύο πράγματα. Ένα, δαπάνες λιγότερες, οι οποίες μπορούν ένα κομμάτι να μεταφερθούν στον εξυγχρονισμό ακόμα περισσότερο των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί μην γελιόμαστε. Έχουμε 500 εκατομμύρια στον παρόντο προϋπολογισμό, ο οποίος είναι για να με τα 500 εκατομμύρια πρέπει να πληρώσουμε. Από τη μια μεριά οφειλές παλαιόμενων αγορών. Από την άλλη μεριά συντήρηση. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά αναβάθμιση. Θέλετε να μας πείτε ότι δεν έχετε περιθώριο περικοπών, κύριε Υπουργέ, για να το καταλάβουμε. Γιατί εγώ καταλαβαίνουμε εμείς ότι έχετε σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που δεν θέλετε να το αγγίξετε. Λόγω καμένου θέλετε. Όχι. Λόγω εταίρου σας. Ότι έχουμε περιθώρια και στους δύο πλευρές ενός προϋπολογισμού και ενός ισολογισμού. Γιατί εγώ, ξέρετε, δίνω μεγάλη σημασία στον προϋπολογισμό, αλλά δίνω και πολύ μεγάλη σημασία στον ισολογισμό στο τέλος του χρόνου. Γιατί προϋπολογισμού σας φτιάχνω εγώ ένα προϋπολογισμό που είναι τέλειος. Να κλείσει τα δάχτυλά σου. Και στο τέλος του χρόνου βλέπεις ότι δεν γίνεται. Λέω λοιπόν, στον τομέα των εσόδων μπορώ να αυξήσω τα έσοδα στα οποία έχει την ευθύνη. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στον τομέα των εξόδων μπορώ να κόψω έξοδα εκεί που
αυτά που προέρχονται από παθογένειες προηγούμενες εποχές. Πάμε τώρα στην ερώτησή σας. Λέει ότι θα μεταφέρουμε στρατόπεδα. Θα κλείσουμε στρατόπεδα. Δεν τα έχετε κάνει όμως. Εμείς τα ισοδύναμα, για παράδειγμα, τα έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου παρουσιάσεις στα λόγια. Με κωδικούς συγκεκριμένα, δηλαδή σας λέω ότι ακόμα και τα 11 από τα ισοδύναμα ήταν μείωση της οροφής των εξοπλιστικών των 15, κατά 18 εκατομμύρια. Yes. Δεν είπαμε μείωση της οροφής κατά 18 εκατομμύρια. Είπαμε από τον κωδικό ΤΑΔΕ κατά 3 εκατομμύρια. Από τον κωδικό ΤΑΔΕ κατά 1. Τώρα σας το λέω περιγραφικά. Μείωση από τον ΤΑΔΕ κωδικό τόσο. Και με αυτόν τον τρόπο βγάλαμε αυτή την ιστορία. Τι μας μένει όμως και τι είναι σωστό να γίνει. Είμαστε σε μια συζήτηση της διαμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων. Ήταν η επόμενη ερώτηση. Εδώ υπάρχει μια γραμμή. Η γραμμή είναι, την έχω πει πάρα πολλές φορές εγώ, την έχει πει και ο Υπουργός, την έχουν πει όλοι. Ότι σε αυτούς που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στις ενόπλες δυνάμεις, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή. Έχουν υποστεί περικοπές πάνω από το 30%. Άρα δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, γιατί μειώνεται πια σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα. Ναι. Δεν θα υπάρξει θα υπάρχει λοιπόν, και επιστροφή αντιθέτως κάποια περικοπή. Το ειδικό μισθολόγιο περιλαμβάνει τους πάντες. Ναι. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να το ξαναδούμε ολόκληρο και σε σχέση με πώς πάει η οικονομία. Υπάρχουν και διορθώσεις. Γιατί κύριε Υπουργέ, βγαίνει ας πούμε φέτος ένας λοχαγός, δεν βγαίνει από τη σχολή? Λοχαγός. Όχι, δεν βγαίνει λοχαγός. Ανθιπολοχαγός λοιπόν βγαίνει από τη σχολή των Ευελπίδων. Παίρνει το χι ποσό. Βγαίνει του χρόνου ανθιπολοχαγός από τη σχολή Ευελπίδων, μειώνει χι ποσό. Η δικιά μου άποψη είναι ότι η διαφορά είτε δεν πρέπει να υπάρχει, ώσπου να του πάρει η οικονομία, ή πρέπει να είναι τέτοια η οποία να μην δημιουργεί στην ουσία διαφορά. Ναι. Αυτό είναι το βασική κατεύθυνση. Ότι υπάρχουν άλλα μέτρα που μπορεί να πάρει, στα οποία να τονώσει τα έσοδα, να μειώσει τα έξοδα, αλλά έσοδα να τα κάνει έχουν πιο λειτουργικά. Το λέτε, έσοδα από πού έχουν να σας πω δύο-τρεις τομείς. Ναι. Ας πούμε, ο ένας είναι ο γνωστός, η αξιοποίηση της αργούσας περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων. Mm. Είναι πολύ. Είναι αρκετή. Έχω πει και άλλη φορά ότι με τη λογική του νόμου, το οποίο περάσαμε από την Βουλή, δηλαδή είναι νόμος, το 5% σε ενοικίαση και όχι σε πώληση, ώστε να παράγει συνεχές αποτέλεσμα, αν αξιοποιήσεις το 20% αυτής της περιουσίας, το 5% σου μπορεί να σου δώσει 150-200 εκατομμύρια. Εγώ δεν βλέπω πράξη. Δεύτερο. Δεν μου είπατε, λέμε τόση ώρα και δεν είπατε έκανα αυτό και εξοικονόμησα τόσα. Ή έκοψα από εκεί και τα πήγα εκεί. Δεύτερο. Μου λέτε, μπορούμε να κάνουμε αυτό. Όμως μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Το οποίο το διαταφράξει. Πράξη. Σας δίνω ορισμένα στοιχεία για να τα έχετε κι εσείς. Στην πράξη πώς θα τα κάνουμε. Ως γνώση. Εντάξει κύριε Υπουργέ, αλλά αν έχει ανενεργή προτείνει ήδη. Κύριε Υπουργέ, αν έχει ανενεργή περιουσία. Και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά μεγάλη ο στρατό. Για ένοπλες δυνάμεις, αν έχουν ανενεργή περιουσία. Και γιατί την άλλη μέρα το πρωί δεν την ενεργοποιείτε? Μα ήδη ενεργοποιείται. Αυτό ρωτώ. Θα λέω δύο νομοθετικές παρεμβάσεις που βρίσκονται. Όχι, έχουν τελειώσει. Ναι. Έχουν περάσει από την Βουλή. Χτες το βράδυ πέρασε και η δεύτερη. Έχει συσταθεί αυτή η αρμόδια υπηρεσία για αυτή την αξιοποίηση. Και ήδη έχει ξεκινήσει και τις επαφές με φορείς από τη μια μεριά στην Ελλάδα, αλλά και φορείς στο εξωτερικό. Και αυτό τώρα πηγαίνει καλά. Πηγαίνει καλά. Με ένα-δυο βήματα ακόμα, που συναποφασίσαμε, αλλά δεν προχτές και με τον Υπουργό, νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα επιταχυνθεί και θα έχουμε πολλά αποτελέσματα μέσα στο 2017. Αλλά θα σας δώσω και άλλο δημόσιο έσοδο. Ας πούμε, ξέρω εγώ, η αξιοποίηση του ΣΚΡΑΠ. Που υπάρχει σε ενόπλες δυνάμεις. Τρίτο, η αξιοποίηση μη αναγκαίου επιχειρησιακού υλικού. Υπάρχουν δηλαδή. Πάμε τώρα στον τομέα των εξόδων των δαπανών. Σας είπα για τις μεταθέσεις. Σας είπα ότι χρειάζονται συγκεκριμένες αποφάσεις και είμαστε. Και αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι καταργήσεις στρατοπέδων. Αλλά πόσο είστε διαφωνία τώρα και σχεδόν τέτοιο πράγμα. Είναι ένα χρόνο το ρήμα. Και από ό,τι φαίνεται εκεί θα είστε. Σεπτέμβρη. Αλλά θα το συζητήσουμε τώρα. Τώρα πάει να βάλει άλλο θέμα. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Δεν τη γλιτώνετε με αυτό. Δεν σέβεται ούτε τη γιορτή του δηλαδή. Αλλά λέω ότι να συγκρότησε και νέα. Να το ξαναπώ. Σήμερα η δομή
των ενόπλων δυνάμεων μας έρχεται από τρεις περιόδους. Να το πω χοντρά. Ναι. Από τον εμφύλιο πόλεμο, από το από βορρά κίνδυνο και από το εξανατολά κίνδυνο. Ναι. Υπάρχουν αυτά. Πώς δεν υπάρχουν. Όχι, όχι, γιατί δεν λέω υπάρχουν. Το τελευταίο. Το τελευταίο υπάρχει και ενισχύεται. Λέω τα δύο πρώτα υπάρχουν, όχι, άρα πρέπει, χρειάζεται μια ανασυγκρότηση. Ναι. Ναι. Πρέπει να πάρεις υπόψη και άλλα πράγματα. Έχετε σχεδιάσει κάτι από αυτού. Ναι. Δεν θα κλείσουν ναι. στρατόπεδα εκεί που δεν χρειάζονται. Ναι. Σας λέω, ναι, έχει σχεδιάσει το επιτελικό γραφείο και προχωράει και αυτά είναι τα γενικά επιτελικά γραφεία των ναι. τριών όπλων και το επιτελικό γραφείο του ΓΕΘΑ. Λάτε ενεργά στρατόπεδα θα κλείσουν. Αυτό δεν είναι... λειτουργία. Όταν σε άμα κλείσει το, αυτό που δεν είναι λειτουργία, τι δουλειά έχει. Δεν ξέρω, λέω. Τι ανασυγκρότηση κάνεις. Άμα κλείσεις του Ρόκα ναι. το, ναι. στη Μάνδρα, το δεν οποίο υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει τα δεν τελευταία υπάρχει. 40 χρόνια. Όχι, λέω, γιατί έχετε σκεφτεί και τον αντίκτυπο που θα έχουν. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε, γιατί όχι, ξέρετε, καμιά φορά καμιά κουβέντα αρχίζει και συζητιέται τώρα. Δεν λέμε όχι, μήπως κλείσει το δικό μας, μήπως κλείσει το δικό μας. Δεν είναι έτσι, απλά... Όλο αυτό που θα γίνει με βάση τις ανάγκες και τις ανάγκες τις βγάζουν τα γενικά επιτελεία. Αυτό είναι το, και τη διάταξη των το δυνάμεων, βασικό. Φαντάζομαι. Εκείνο που είναι ξεκάθαρο, για τη διάταξη των δυνάμεων. Εκείνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η λογική να έχουμε και ένα στρατόπεδο εδώ για να ενισχύει την τοπική οικονομία. Που ήρθε αυτό παλιά. Που υπάρχει και τώρα, δεν είναι αρκετή λογική. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Και που το συζήτησα και με τον δήμαρχο της περιοχής, γιατί με ενδιέφερε. Μια συγκεκριμένη που είναι, ναι. θα το πω και την περιοχή. Στον Μπορώ, όπως ξέρετε, υπήρχε ναι. Ο χώρος προπαίδευσης. Το ναυτικό. Το ναυτικό. Για αυτός ο χώρος δεν τον χρησιμοποιούμε πια. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε του Κανελόπουλου. Μάλιστα. Ναι. Αυτό μας έχει δώσει ένα X ποσό αρκετά μεγάλο μείωσης. Και από την άλλη μεριά μου λέει ο δήμαρχος, mm-hmm. δεν λέω, μου λέει ο δήμαρχος, αυτό όθησε και την τοπική κοινωνία να αναπροσανατολιστεί. Ναι, βέβαια. Στο τουριστικό προϊόν, στο εσωτερικό προϊόν. Και εμείς να βοηθήσουμε. Και εμείς να βοηθήσουμε. Τώρα για τον Μπόρο που είναι τουριστικός. Αν πάτε όμως στο Κιλκίς, για παράδειγμα, που το λέω επειδή υπηρέτησα εγώ εκεί. Το Κιλκίς είναι. Με συγχωρείτε, το Κιλκίς είναι σύνορα. Ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Τώρα. Ναι, το Κιλκίς, το Αμύντεο. Αν πάτε να μαζέψετε σε τέτοιες περιοχές. Σε άλλες περιοχές. Είναι σύνορα. Δεν αφαιρέσει το στρατό απλά. Μήπως αυτό, κύριε Υπουργέ, να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που είναι κρίσιμη. Μήπως αυτή η συρρήκνωση των στρατοπέδων είναι ο εξορθολογισμός, όπως θέλετε πείτε το, μειώσει και τη θητεία, οδηγηθούμε και σε μείωση θητείας. Δεν είναι κάτι που το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν το εξετάζετε. Να σας πω, καταρχήν από την οικονομική άποψη. Από μικρή είναι ο στρατός. Από την οικονομική άποψη. Από οικονομική άποψη δεν έχει σοβαρό αποτέλεσμα. Έχει κοινωνικά. Πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς. Άμα πει τώρα στο νέο, ξέρει, η θητεία θα πάει στου 7, στου 8 μήνε, θα γίνεται πανηγύρια. Η θητεία είναι 9 και 12 μήνε. Δεν είναι κάτι που το εξετάζουμε. Και αν θέλετε, δεν το εξετάζουμε. Γιατί η Ελλάδα δέχεται απειλέ. Έχει απειλέ. Δηλαδή δεν μπορεί από μια μεριά να μιλάμε για παραβιάσεις και από την άλλη μεριά όταν συζητάμε για τη θητεία να το ξεχνάμε. Προφανώς. Δεύτερο, σωστό εγώ, είναι αυτό που λέτε, εγώ αλλά... όχι προσωπικά και προσωπικά, ναι, ναι, ναι. είμαι υπέρ της λαϊκότητας των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή? Τι εννοώ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν στρατό ο οποίος δεν είναι, πώς να σας το πω, επαγγελματικός. Ναι. Έτσι δεν σωστά, είναι. Σωστά. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό στην Ελλάδα με μεγάλη αύξηση του κονδυλίου. Θα μπορούσε να γίνει. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία, άλλα σκέφτομαι, δίνει και μια λαϊκότητα, μια σχέση δηλαδή ανάμεσα σε ένοπλες δυνάμεις και στον ίδιο τον λαό. Φέρουμε. Πάμε τώρα. Τι είναι στο δικό μου το μυαλό. Αυτό το εννιάμινο, όπου υπάρχει μια εκπαίδευση, ας πούμε στρατιωτική. Το 9μηνο και το 12μηνο. Μπορεί να είναι και χρήσιμο στην επόμενη ζωή αυτού του νέου ανθρώπου. Να μάθεις και κάτι. Να μάθεις και δηλαδή, για παράδειγμα, δίνουμε τώρα στο ναυτικό δίνουμε πτυχία για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, CDL δηλαδή. Δίνουμε. Υπάρχει ο νόμος για τους δικηγόρους και για τους γιατρούς που μπορούν να το χρησιμοποιούν. Κάνουμε μια προσπάθεια με το ΤΕΕ να περάσει και σε άλλα επιστημονικά πεδία. Στη Διεύθυνση Ιστορία Στρατού, στα αρχεία της Wehrmacht που εξετάζουμε, χρησιμοποιούμε γερμανομαθείς οπλίτες. Και είναι ένα μεγάλο σχέδιο που προσπαθούμε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και με κυρίαρχο το Υπουργείο Παιδείας, πώς μπορούν ορισμένα πράγματα που αφορούν την τεχνική εκπαίδευση να περνάνε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή,
Κοιτάξτε, δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα που το ξέρω καλά. Έχει στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ας πούμε, σχολή τυπογραφίας. Mm. Δεν υπάρχει καμία. Καμία. Να το κάνει στρατός εδώ. Όχι, λέω είχα, ότι μπορεί να το κουβεντιάσει. Δεν λέω ότι αυτό. Παλιά. Υπάρχει το θέμα με το υδραυλική. Ηλεκτρολόγοι σε. Η μόμα που δουλεύει. Τέτοια επαγγέλματα τεχνικά. Που μπορούν να περνάνε. Που ώστε όταν ο άλλος βγαίνει, να μην βγει μόνο με, με το δίπλωμα οδηγού. Που έβγαινε παλιά. Που βγάζαμε όλοι στο στρατό. Δεν στρατό. Εγώ πώ να το πω, όταν μου το έπανε στο στρατό, το αρνήθηκα. Λέω, έχω παιδιά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά δεν είναι. Καταλάβατε. Υπάρχουν δηλαδή, αν κάτσει και σκέφτεσαι και προχωρά και το κάνει, ένα χρόνο που λέτε, 1,5 χρόνο, για να μην αδικήσω και του προηγούμενου, δεν είναι επαρκή για να το λύσει όλο. Τώρα όμω έχει οριμάσει. Επομένω έχετε απλώ τραχανάκι εσεί. Όχι, και εσείς όχι τώρα το μαζεύουν. Γιατί, όχι, δεν το μαζεύετε. Τώρα το μαζεύουν. Άρα λοιπόν. Τώρα θα βρέξει. Για να συνδέω με το μαζεύουν. Τον τραχανά δεν τον αφήνει και έξω μόνο. Όχι, μέσα τον αφήνει. Έξω χαλάει. Για πάμε λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι. Επειδή ο ανασχηματισμό έχει προαναγγελθεί εκ των πραγμάτων. Για όσους σας αφορά, διότι έχουμε συνηθίσει πια οι υπουργοί να λένε μαρέ. Ναι, εγώ έχω ακούσει που λένε, αλλά εγώ εδώ παιδιά θέλω. Έχω δουλειά να κάνω. Εδώ θέλω να μείνω. Ή εδώ ή αλλού, ή σπίτι μου λέει άλλος υπουργός. Ναι. Κύριος Σκουρλέτης, καλή ώρα. Εσείς, στη διάταξη του κόμματος. Και τα δύο. Εντάξει, γιατί είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να κάνει ένα σχηματισμό όταν τον κάνει. Και με ποιους θα τον κάνει, γιατί είναι η βασική του ομάδα. Δεν τον αφήνετε, κύριε Υπουργέ, να το κάνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν θα γίνει ανασχηματισμός, εγώ βλέπω μερικές φορές και το δημοσιογράφο, τους δημοσιογράφους δεν καταλαβαίνουν και την. Επιτρέψτε μου να πω μέσα σε εισαγωγικά και την πλάκα που τους κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν καταλαβαίνω. Το ξέχασα σήμερα να τον κάνω. Πλάκα ωραία ήταν. Αλλά αυτά που λέω σκουρλέτες δεν είναι πλάκα για μένα. Θέλω να σας πω το εξής. Διότι τοποθετήθηκε πάνω σε βασικές πολιτικές όπως είναι δυτικοποίησεις αρνητικά, ενώ ο ίδιος έχει βάλει μια υπογραφή με το συμπάθειο από κάτω. Και με συγχωρείτε, τοποθετήθηκαν και άλλοι 53 με τον κύριο Σκουρλέτη. Ο ίδιος είπε ότι εγώ ή εδώ η σπίτι μου. Και χθες τον είδε ο Πρωθυπουργός. Θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ορισμένα πράγματα που είναι πολύ μικρή η χρονική περίοδος, αλλά συνήθως και ο κόσμος και μερικές φορές και εμείς τα ξεχνάμε. Υπάρχει. Χιλιάδες άνθρωποι, αλλά και μια ομάδα που προέρχεται από το συνασπισμό και μετά από το ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα σε αυτή βεβαίως με την ηγεσία του Τσίπρα είναι ο Φλαμπουράρης, ο Βούτσης, ο Σκουρλέτης, ο Παπάς, ο Μπασκόζος, ο Πουλάκης, ο Δραγασάκης. Να μην λέω τώρα. Οι οποίοι βρεθήκαν το 2009 μπροστά σε ένα ερώτημα, αν θέλετε, τι κάνουμε, τότε που ήταν πολύ δύσκολη η περίοδο. Ανασυγκροτήσανε μαζί μου και με χιλιάδες άλλους, τον Κωνσταντίνο Αθανασίου και άλλους. Που, μην λέτε το όνομα, θα ξεχάσετε κανένα, τώρα παρεξηγείτε. Καλά, θα μου πάρει τηλέφωνο, μου πει χρόνια πολλά και θα μου πει και παρεξηγείτε. Εντάξει, να κάνουμε. Άλλωστε, δεν πειράζει, οι οποίοι έχουμε διαμορφώσει ένα τέτοιο επίπεδο που εμείς το λέμε, αλλά τώρα το λέει και πολλοί κόσμος, συντροφικότητας. Και μέσα από τη διατύπωση διαφορετικών απόψεων, διαφορετικών γνωμών, μένουμε όμως. Πώς να το πω, ένα πράγμα. Δεν κάνει ότι υπάρχει θέμα. Ένα πράγμα. Αυτό που υπόθηκε και χθες, δηλαδή κουλτούρα διαλόγου που λέτε στην Ελλάδα. Αυτό που, που είπε ο Πάνος Σκουρλέτης εχθές, όπως και τα άλλα που είπε, αλλά αυτό που είπε εχθές είναι μια καθημερινή μας αλήθεια. Σε αυτό προστίθεται κόσμος. Προστίθονται νεότερα παιδιά. Άρα μην έχετε μιλάμε καμία. Μιλάμε για το κυβερνητικό έργο όμως. Εγώ δεν λέω ότι μάλλον είναι αυτό είναι άλλο πάμε θέμα. Τώρα στο... Δεν λέει προσέξτε τώρα. Γιατί θέλετε να υποβαθμίσετε όμως. Όχι, με συγχωρείτε. Γιατί εντάξει, έμπειρος είστε και επειδή έχετε κάνει και γραμματέας του κόμματος, ξέρετε να ισορροπείτε. Δεν λέει κανείς ότι δεν μιλιέστε. Δεν λέει κανείς ότι χάνετε συντροφικότητα. Δεν λέει κανείς ότι υπάρχουν διασπάσεις κτλ. Λέει κανείς ότι υπάρχουν διϊστάμενες απόψεις που μπορούν να οδηγήσουν και σε διαφορετικές πολιτικές συμπεριφορές. Διότι αν εσείς μου πείτε σήμερα, εγώ παιδιά, υπουργός άμυνας είμαι, μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω πάρα πολύ δουλειά να κάνω. Έχω ένα σχεδιασμό μπροστά μου και θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνω εδώ. Και αν ο πρωθυπουργός που είναι στο χέρι με βγάλει, δεν θέλω τώρα να τρέχω στο Υπουργείο. Στο ΠΕΧΟΔΕ, διότι δεν έχω καμιά δουλειά εκεί να κάνω και δεν το ξέρω το θέμα. Είναι άλλο πράγμα από το. Εγώ, παιδιά, είμαι στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Στη συντροφικότητα και στη συλλογικότητα ενυπάρχει μέσα και η διατύπωση των διαφορετικών απόψεων. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη μεριά, ενυπάρχει αυτό που λέω στη σημερινή κυβερνητική πρακτική. Αυτά τα δύο πράγματα που είναι στόχος μας. Ο ένας στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί. Ό,τι έχουμε συμφωνήσει, αλλά από την άλλη μεριά πακέτο να πάει
και αυτά που, έχουν, που είναι απαιτήσεις μας και που είναι, αν θέλετε, αυτά που πρέπει να κάνουν και οι πιστωτές. Ναι, ναι. Άρα, μαζί με τη δεύτερη αξιολόγηση ή με το ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και ρύθμιση του χρέους, μάλιστα, αυτό πρέπει να ενδιαφέρει κάθε Έλληνα. Το πακέτο που έβαλε και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή. Μα και εμάς μας ενδιαφέρει. Για ποιο λόγο πρέπει να σας ενδιαφέρει? Γιατί αν λέμε ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα επενδύσεων και τα λοιπά στη χώρα, αν ήσασταν εσείς επενδυτής από το εξωτερικό, θα θέλατε να βλέπετε και μια σταθερή κατάσταση. Ναι. Αυτό είναι αυτό το... όμως το θέτετε εσείς με τι αντίληψη τώρα? Λέτε, αν δεν το κάνεις αυτό, δεν το κάνω ούτε εγώ? Όχι. Αλλά... εγώ το θέτω με την αντίληψη. Γιατί ο Πρωθυπουργός το βάλε πακέτο αυτό. Αυτό είναι ένα πακέτο το οποίο έχουμε ήδη συνομολογήσει. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι ζητήματα, ζητήματα από τον Ιούλη του 2015. Ναι. Και οι άλλοι το 12 το είχαν συνομολογήσει και πέρασαν τρία χρόνια και τίποτα δεν έγινε. Πρακτικά, ναι, έχει γίνει πολύ πιο συγκεκριμένο. Και θα σας πω και θα σας απαντήσω και στο αν. Γιατί με τα αν και αν δεν... και αν δεν χτίζεις βέβαια ιστορία. Απλά τα έχεις και στο μυαλό σου. Τα έχεις και να κάνεις στο σενάριο, στους σχεδιασμούς. Λέω λοιπόν ότι αυτό σαν πακέτο πραγματικά βγάζει και από το κεφάλι και των πιστωτών μας όλων την υπόθεση Ελλάδα. Δεν είναι και ένα πραγματικό πρόβλημα και σε αυτούς. Είναι. Άρα είναι μένα, αλλά... και προσδιορίσα στο πρώτο κομμάτι τι είναι για μένα όλα αυτά, πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες να παράγουν εξυγχρονισμό, να παράγουν προστασία σε αυτούς που θίγονται περισσότερο και έχουν θυχτεί. Γιατί δεν θυμάμαι, δεν άρχισε η ιστορία από τον Γενάρη του 2015. Υπάρχει μια πολύ προηγούμενη ιστορία. Δεν άρχισε καν από τότε που ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καθελόριζο είπε αυτά που είπε. Έτσι. Λέω λοιπόν ότι αυτά θα παράγουν αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει αλλαγές στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει από την άλλη μεριά ότι πρέπει να προστατεύσεις και για οικονομικούς λόγους, αλλά πρώτα και κυρία για κοινωνικούς λόγους, και αυτούς που έχουν θυχτεί περισσότερο. Και πρέπει να φτάσει. Αυτό είναι που παλεύεις. Μου λέτε τώρα. Μα παλεύετε κάτι όμως που έχετε υπογράψει, κύριε Υπουργέ. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το έχετε συνδέσει, όχι λάθος, αλλά το έχετε συνδέσει απολύτως. Και λέει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός. Σωστά. Το λένε και οι πολίτες. Ότι αυτό πάει και με το χρέος πάλι. Εγώ λοιπόν απαντάω. Ενώ υπάρχουν στιγμές, τομές, αυτό δεν τελειώνει ούτε τη ζωή ούτε τίποτα. Δηλαδή συνεχίζει να παλεύεις. Αυτό έχει σημασία. Συνεχίζεις να μάχεσαι. Για το φαίνεστε. Όχι για το φαίνεστε. Να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα για να το δείτε. Πράγματα που έχουν αλλάξει, να μου πείτε. Πού μπορώ που ήταν αλλιώς και τα αλλάξατε. Πού μπορώ εγώ να σας πω. Όχι άλλα. Λοιπόν, να σας πω το παράδειγμα ότι σήμερα δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην έχει απευθείας σχέση, ακόμα και αν δεν έχει ασφαλίσει και τα λοιπά, στα νοσοκομεία. Στο προϋπολογισμό, στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 υπάρχει μια ισχυρή αύξηση των κοινωνικών παροχών. Πολύ μεγάλη σημασία όλα έχει. Όλα είναι αυτά που πολύ μεγάλη εδώ σημασία. Εδώ να ξαναφέρουμε το 5 ευρώ τώρα στα νοσοκομεία. Πολύ μεγάλη σημασία έχει αυτή η αύξηση να μην συνδεθεί με την επιδοματική πολιτική η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει. Σας λέω πού δίνονται οι μάχες αυτή τη στιγμή. Το τρίτο πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχουμε. Καταρχήν να μην ξεχνάτε ότι η ΔΕΗ, μια και μιλήσατε για τον Πάνο. Εσείς διαφωνείτε με αυτό και την ιδιωτικοποίηση, κύριε Υπουργέ. Εδώ ο Σκουρλέτης έβαλε συγκεκριμένα πράγματα. Ο Σκουρλέτης έβαλε ένα... Σε τι αντίληψη? Εγώ είμαι στην αντίληψη ότι το νερό και η ενέργεια είναι δημόσια αγαθά και πρέπει να ελέγχονται από το ίδιο το κράτος. Να ελέγχονται. Ναι. Το αν θα είναι σε μια ιδιωτική επιχείρηση, ναι, το αν θα αξιοποιούν το δυναμισμό τους. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί θα τα ακούνε και στη Θεσσαλονίκη. Λιματολάσπη. Λιματολάσπη. Ξέρετε για πόσα εκατομμύρια μιλάμε? Έχουμε τέτοιο. Το έχουμε χρησιμοποιήσει. Όχι. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει. Στην Αιγαία. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει ο άλλος και που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Και ο Υπουργός. Και ο Υφυπουργός και ο Γενικός Γραμματέας, το πολιτικό προσωπικό, θα πρέπει σε αυτή τη φάση να μην είναι μόνο ας πούμε πολιτικοί, να εξαγγέλουν μόνο, αλλά να παίζουν και λίγο και το ρόλο του μάνατζερ. Τότε γιατί δεν το στηρίξετε τον Σκουρλέτη? Στηρίξτε τον Σκουρλέτη. Μα με συγχωρείτε, αλλά ο Πάνος δεν χρειάζεται στήριξη. Μάλλον χρειάζεται, δεν χρειάζεται καμία στήριξη. Δεν χρειάζεται καμία στήριξη. Είναι ικανότατος, το έχει αποδείξει με όλους τους τρόπους
Και πρέπει νομίζω... να μείνει στο Υπουργείο κατά τη γνώμη σας. Α, τώρα δεν θα φτάσουμε. Όχι, όχι, γιατί να μην φτάσουμε. Μισό λεπτό. Γιατί εγώ τότε... πρέπει να μείνω στο Υπουργείο, θα λέω όχι. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ βλέπω σενάρια και για εσάς. Είναι. Και για το δημόσια τάξη σας πάνω και για το εσωτερικό. Ο καθένα κάνει βόλτες, α πούμε, αλλά τι κάνετε εσείς. Όχι, εγώ το διαβάζω, δεν τι κάνω εγώ. Όταν λέτε ικανότατο, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό όμω. Ικανότατο και υπάρχει θέμα για το Υπουργείο του. Δεν μπαίνει και στην πολιτική γραμματεία. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια προσωπική ερώτηση. Είστε ο προηγούμενος γραμματέας του κόμματος. Δεν είστε σε κανένα κομματικό όργανο. Κάνουμε μια διάταξη. Πώς δεν είμαι, μέλος κεντρικής επιτροπής. Γιατί λίγο. Στα άλλα όργανα. Στα ανώτατα που συζητούν. Αλλά μέλος κεντρικής επιτροπής είμαι. Αναπληρωτής υπουργός εθνικής άμυνας είμαι. Βουλευτής είμαι. Με συγχωρείς τώρα, αλλά πριν 7 χρόνια ή 8 χρόνια. Δεν νομίζω ότι καθόμουν και προγραμμάτιζα αυτό ή είχα πολύ απλά προβλήματα για να αντιμετωπίσω. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε αυτά. Προβλήματα, ξέρετε, που υπάρχουν. Πώς μπορούμε να λύσουμε και να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την κατάσταση την οποία έχει περιέλθει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αλλά περνάει μέσα από μια πολιτική. Τη στιγμή που δεν μπορείς να πεις, παιδιά, δίνω ένα ευρώ αύξηση στην κατώτατη σύνταξη, που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις όμως προβλήματα ώστε ο άλλος να έχει από μια μεριά μια δυνατότητα να ζει και μια αξιοπρέπεια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς μιλάτε σήμερα. Μα εγώ σας λέω το πλαίσιο πάνω στο οποίο σκεφτόμαστε. Ναι, αλλά εσείς τώρα σήμερα μου μιλάτε. Σας ακούω και οφείλω να πω ότι μου δίνετε περισσότερο την εικόνα ενός τεχνοκράτη και λιγότερο την εικόνα ενός πολιτικού στελέχους. Και μου λέτε λοιπόν ότι εμείς επιχειρούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα προσθέτοντας διάφορα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα όντως. Σε ένα τεχνοκρατικό κυρίως επίπεδο. Την ίδια στιγμή που φαντάζομαι το ψηφίσατε κι εσείς, στο συνέδριό σας, το πρόγραμμα που ακολουθείτε, το λέτε αποτέλεσμα εκβιασμού και απαράδεκτο. Ομόδια. Πώς, δηλαδή. Με συγχωρείτε. Ενώ το έχετε υπογράψει. Δηλαδή. Προσέχτε, αν στο πολιτικό πεδίο στο ευρύτερο αυτό το θεωρείτε χάλι μαύρο, πώς θα βγούμε από τη χώρα. Όχι απλώς το ψήφισα, αλλά πώς ήμουν στην Επιτροπή Πολιτικής Απόφασης. Με την τιμή των συντρόφων μου εκεί, ήμουν και πρόεδρος της Επιτροπής. Υπάρχει κάποιος ο οποίος να λέει ότι αυτό το πρόγραμμα, ιδιαίτερα τα επώδυνα μέτρα, τα δύσκολα μέτρα, που όλοι συζητάμε για αυτά. Για αυτά συζητάμε. Για το αν βγαίνει, τι θέλετε να πει. Όχι. Δεν ήταν προϊόν συμβιβασμού. Ερώτημα να βγει. Συμβιβασμού και συμφωνία. Απαντάω λοιπόν. Ερώτημα να βγει από την κρίση. Ένα συμβιβασμός εμπεριέχει μέσα το στοιχείο ότι κάτι έδωσες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά δεν είναι εκβιασμός. Άλλο εκβιασμός. Σου δίνει κάποια... Σημαίνει άλλο πράγμα εκβιασμός. Το καλοκαίρι του 2015 φτάσαμε σε μια κατάσταση που του στραγγαλισμού του οικονομικού, ιδιαίτερα του τραπεζικού συστήματος, έπρεπε να πάρεις μια απόφαση. Πήραμε αυτή την απόφαση. Ωραία. Δεν λέω κάποιοι αυτό. Άλλοι είπανε έπρεπε να πάρουμε την άλλη απόφαση. Όμως, την πιστεύετε. Με βάση αυτή την απόφαση. Η βασική κριτική των ξένων είναι αυτή, κύριε Υπουργέ. Ότι κάνατε κάτι το οποίο δεν πιστεύετε. Μα. Και γι' αυτό δεν θα σας βγάλει στην πρώτη αποτέλεσμα. Στην πρώτη αξιολόγηση. Πώς γίνεται στην πρώτη αξιολόγηση να λέμε ότι τα έχουμε κάνει όλα, να έχουμε πάρει και τα χρήματα. Χθες πήραμε και τα υπόλοιπα χρήματα. Άρα θα πληρωθεί το 1,1 δισεκατομμύριο που υπάρχει για το χρέος και 1,7 δισεκατομμύρια θα πάνε στην πραγματική οικονομία. Mm-hmm. Πώς γίνεται, αν δεν είμαστε εντάξει. Ίσα-ίσα, εγώ ξέρετε τι βλέπω, ότι είμαστε σαν ελληνική κυβέρνηση όσο αφορά αυτό το κομμάτι πολύ εντάξει. Μάλιστα. Από τη μία μεριά, άρα πρέπει να αποδείξουν και οι πιστωτές ότι είναι και αυτοί εντάξει. Να κλείνουμε εδώ, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλά, καλημέρα. Θα δούμε τώρα μετά τον ανασχηματισμό. Πού θα μείνει, πού θα πάει, πού θα κάνει. Πολύ βιάζεστε πάντως, δεν είναι... Όχι, εμείς βιάζομαστε. Εσείς βιαστήκατε. Εδώ, κύριε Γεροβασίλη, μας τα λέει. Είναι αυτό που λέει ότι... Δεν είπαμε τίποτα.